Πάμε φίλες και φίλοι, η κάμερα στα χέρια μου, σας καλησπερίζω, να είστε όλοι καλά και ευλογημένοι. Σήμερα Παρασκευή 12 του Φλεβάρι του 2021, είναι του Αγίου Βλάσιου σήμερα, χρόνια πολλά στο κουμπαράκι μου το Βλάση, το Μενούνο, έχει κρατήσει την κοράκλα μου, τη μικρή, την ακριβούλα μου, και ήταν τόσο καλός κουμπάρος, που έγινε γάβρος η κόρη μου, θα τον εσκίσω. Λοιπόν, στα καθημάς παιδιά βλέπουμε την τοποθέτηση των 4 μέτρων της μετόπης, καθώς βλέπουμε τώρα το κλουβάκι, η μπασκέτα αυτή, το καλαθάκι, να κατεβάζει τόσο τον Κώστα όσο και τον Δαβίδ. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να τους μεταφέρει κάπου αλλού. Όχι, τους μεταφέρει πιο μέσα. Την αγάπη μου και τα φιλιά μου και την καλησπέρα μου στον κύριο Λάμπρη, θα το ξαναπαραλάβω, για να μην νομίζω ότι κάτι έχω. Κύριε Λάμπρη, την αγάπη μου, ξέρετε πώς σας αγαπάω. Λοιπόν, πάρε λίγο τσόντα, λέει, άστο, φεύγω, δεν είμαι να κάτσω εδώ πέρα, βλέπετε. Αυτά είναι λογικά τα πάμπνταράτσα, πάμε. Πάμε το περιφοράτο, το κλασικό το δικό μας, το δεύτερο. Ξεκινάντας πάλι και πάντα από την παλιά 567, όπου τα σκαρώματα εδώ και τα καλπανιζέ κάθετα σίδερα και οριζόντια έχουν ντύσει την οικία εδώ. Το οικείο κλιμακοστάσιο. Έχει αναλάβει τώρα πάνω ο Αντώνης και με το ηλεκτροκλειδό κάνει δουλειά, κάνει παιχνίδι. Εδώ θα σας έχω νέα, θα παρκάρουμε εκεί πέρα για να δούμε το συνεργείο της Τεχνεκ τι κάνει. Συνεργείο που έχει μπει δυναμικά στο κήπεδό μας, καθώς από εδώ πέρα παιδιά βλέπετε αράδα και αυτό το κλιμακοστάσιο να έχει ντυθεί. Τόσο με γυψοσανίδες, με λέτε να είναι τσιμεντοσανίδες, πάντως σανίδες είναι, μέσα τα σκαρώματα, είμαι στην παλιά 567, νυν τομέας 11. Τα κλιμακοστάσια δεν βλέπετε, εκεί έχει πέσει ο οδηγός, δεν ήταν παραπέρα από το συνεργείο του Μητάη, του Γιάννη Δουλίτσα, και συνεχίζω προς τα πάνω. Βλέπετε παιδιά, τοποθετήθηκε το σύστημα εδώ, τώρα το είδα και εγώ με τα μάτια ότι δημιουργήθηκε αυτό το ανάποδο το γάμα, όχι το κανονικό γάμα, όχι το ανάποδο, το κανονικό γάμα δημιουργήθηκε, ρε Γιώργο, σαν φιδάκι είναι ο διαμαντής, και πάω να δω λίγο από μέσα πού μπορεί να πορέουν τα ύδατα. Και τελειώνει σε αυτό το μπουρί. Και εκεί έχει μία μικρή γουβίτσα, ώστε εκεί να πέφτουν τα ύδατα, όπως βλέπετε. Λοιπόν, θα το κοιτάξουμε και πιο εμπεριστατωμένα τις επόμενες μέρες, που θα το σενιάρουν πιο καλά τα μαστόρια της Τεχνεκ. Επαναλαμβάνω, η εταιρεία που βάζει τις υδροροές είναι η Τεχνεκ. Εδώ η εταιρεία είναι η Αρμός. Αρμός ΑΕ. Τοποθέτηση με τοπών, καμαρών, αυτά μέχρι εκεί. Και μετά είναι η Αλλού Perfection που βάζει τα Etal Bond και τα γυάλινα οσονούπο όταν τάρθηκε αυτά ο καιρός τους. Και βοηθάει φυσικά με τον καρύο καλίνικο, βάζουνε, καλίνικος, είναι μέσα για τα αλουμίνια, τις αλουμινόπορτες, έτσι, με τα τζάμια και τα λοιπά, τζάμια ανάλυση στην εταιρεία, δεν την ξέρω, θα τη μάθω. Λοιπόν, πάμε εδώ στο φίλο μου τον Αχιλλέα, με περιμένει ο Αχιλλέας. Οχ καλώς τον. Πλησιάζοντας τον Αχιλλέα, να πάρουμε καμιά δηλωστούλα, θα σας δείξω παιδιά τα μπουριά. Η διάμετρο είναι η ίδια, έτσι Αχιλλέα, σε όλα. Α, εδώ είναι οκταρασολίνα, ενώ κάτω. Εκεί που είναι
κατεβαίνει μία, ναι, είναι η Εξάρα. Ωραία, η Εξάρα είναι εκεί και αυτή που κατεβαίνει μετά είναι συνεχίζει. Είναι Εξάρα, δεν έχει γίνει κόμπλα με άλλο. Όχι, με άλλο. Εδώ. Θα ενωθεί με αυτή και θα κατέβουν σε μία. Μέχρι εδώ πάει οκτάρα. Αυτή εδώ που είναι στο Πορτοκαλενιό. Ναι, αυτή εδώ. Θα κομπήσει με αυτήν εδώ, ναι, την οκτάρα. Ναι, και από εδώ. Ναι. Εκεί θα πάει Εξάρα και από εδώ θα συνεχίσει. Α, εκεί θα είναι Εξάρα. Εκεί θα, ναι, είναι Εξάρα. Ωραία. Στο παιδιά το Πορτοκαλένιο το μπουρί που βλέπετε, όταν αφαιρεθεί το μπουρί το πορτοκαλί, θα κολλήσει Εξάρα. Πώς τη λες αυτό εδώ πέρα τα μπουριά, Σωλήνες τη λες. Αυτή είναι η ονομασία, Σωλήνα. Εξάρα Σωλήνα θα μπει εκεί και μετά με ανταλλακτικό θα μεγαλώσει και θα γίνει οκτάρα. Είναι τα παιδιά που βάζουν εδώ πέρα την οκτάρα παιδιά. Εγώ που έχω κάνει φαντάρο σε Τόου Μίλαν, μου θυμίζει για αυτό το όπλο που ήμουν στη Ρόδο, στο τιμημένο 299 ΤΕΑ. Φιλιά σε όλη τη Ρόδο, αδέλφια. Να είστε όλοι καλά, τσαμπίκι φίλοι μου. Όποιος θέλει από τη Ρόδο να αφιερώσω, εκεί από τους τρεις, στην Ιαλισσό, τις Πεταλούδες, στη Λίνδο, το Μαντράκι, την Παλιά Πόλη, την ΚΑΕΚ η Ρόδος, παιδιά. Ήμουνα και στο κλαμπ το 92 της Ρόδου, έχω το τιμημένο πλουζάκι με τον υπότη, για όσοι θυμούνται το πλουζάκι που είχε βγάλει το 92 το κλαμπ της Ρόδου. Πάμε να δούμε, παιδιά, την κόμπλα τώρα και την ένωση της οκτάρας Σωλήνας με την άλλη οκτάρα Σωλήνα. Το πάνω που βλέπετε, πάνω από το μπουρί, τη Σωλήνα, είναι το κλίστρο με το οποίο έτσι κλείνει, έτσι μαγκώνει, δεν είναι το από πάνω. Ναι. Είναι ο συνδετικός κρίκος, τροποτινά, που μαγκώνει, ελικώνει, θα έλεγα καλύτερα, τη μία με την άλλη Σωλήνα. Βλέπετε, παιδιά, τα δαχτυλίδια στείνονται τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο που μου είπε χτες ότι, Γιώργο, αυτά δεν είναι, πώς τα λένε, βαρέλια, είναι πράγματα που χειρίζονται αυτοί που κάνουν τις κυριοδοτήσεις πάνω σε κολόνες. Αναπόσπαστο κομμάτι. Θα διαβάσω το μήνυμά του και θα το θυμηθώ, γιατί τώρα δεν θυμάμαι την ορολογία. Το κούβωμα εκεί, βλέπετε τα παλικάρια της Αρμός εδώ, κρεμάμενα, αλλά πάντα με κανόνες ασφαλείας, πάντα δεμένοι. Ειδικά οι Αρμός, παιδιά, είναι, τους έχω πάρει από την αρχή των εργασιών που είναι κάτω στη γη και πριν ανέβουν στην πασκέτα, τους παίρνω καθώς αλλάζουν και βάζουν τη στολή την καλή με τα σήματά τους, έτσι, τους σημάντες τους. Και όποιος μου πει ότι εκεί είπα σκηνιά αντί για ημάντες, συγγνώμη, ρε παιδιά, το γήπεδο θα γίνει, αν το πω εγώ σκηνή και όχι ημάντα. Έτσι, Αχιλλέα. Συμφωνεί και ο Αχιλλέας. Τώρα βλέπετε παίρνει τα μπόσικα από τον αριστερό, όπως το χέρι του κουνάει και του δίνει κατεύθυνση, και ο Αχιλλέας εδώ με το εργαλείο του, βλέπετε τα κομβία εκεί πέρα, τα κομπιά, τα συστήματα όλα που έχει το χειριστήριό του, έχει κλείσει 32% έως 46%. Μοιραίες είναι αυτά. 32% τι, πόσο τοις100%? Πόσο πήρε, δίναμε ο γυρανός. 32% πήρε ο γυρανός. Ναι, και 47% το fly. Το fly. Το πρόσθετο κομμάτι αυτό. Το fly είναι το βελόνι σου. Όχι, ο γυρανός είναι μέχρι εδώ. Ναι. Α, το fly είναι το έμπολο. Το πρόσθετο κομμάτι. Το πρόσθετο, αλλά λέγεται... Ναι, fly. Ναι, fly το λέτε εσείς, ωραία. Εμείς βελόνι. Μην μας μπερδεύετε, παιδιά, εμάς που είμαστε αδαείς. Το fly, παιδιά, είναι από εκεί που βλέπετε το σιδερένιο. Το κόκκινο και μετά. Από το κόκκινο και μετά. Ναι, λέγεται fly. Έτσι είναι η ορολογία. Και εδώ ο χειριστής μάστορας πάνω ελικώνει τη μία σωλήνα στην άλλη. Αυτές είναι, παιδιά, οι απολύξεις των νερών που, όπως είδα, δεν έχουν κάποιο σημείο να σειραίουν. Χήμα είναι. Πού σειρεύονται τα νερά αυτά? Μετά θα τα μαζέψουν κάπου. Δεν ξέρω τώρα. Δεν υπάρχει υποδομή. Δεν έχουν βάλει υποδομές για να τα μαζέψουν ακόμα. Έτσι, ακόμα όχι. Ενώ στην απέναντι μεριά, στα δυτικά, υπάρχουν. Υπάρχουν, ναι. Ωραία. Με αυτά, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Παιδιά, καλή συνέχεια. Γεια σας. Τίγκα και στα χέρια σας. Πάμε, παιδιά. Αχιλλέα, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, ρε φίλε. Γεια, ρε. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς, παιδιά, το διπορικό. Είδαμε ότι και οι Σωλήνες πήραν θέση μάχης. Εδώ η οκτάρα. Πάμε να δούμε πού είναι η απόλυξή της. 700
700 και ειδικά το εργαλείο και η φόρμουλα δεν έχει τόσα. Λοιπόν, πάμε να δούμε πού θα απορρέουν τα καταλήγουν τα νερά. Έτσι. Βλέπουμε εδώ τη σωλήνα και μπαίνει μέσα στο γήπεδο. Εδώ είναι μέσα στο γήπεδο. Εσείς. Άρα θα το φιλοσοφήσουμε αργότερα για το πού θα καταλήγουν τα νερά, τα βρόχινα. Και όχι μόνο, γιατί σίγουρα μια-δυο φορές το χρόνο θα μπαίνει στο γήπεδο, θέλω να πιστεύω, συνεργείο καθαριότητος, έτσι ώστε να καθαρίσετε το σκέπαστρο. Γιατί βλέπετε, παιδιά, από την το έχουμε βάλει και ένα χρόνο τώρα, έχει πιάσει τα μαυράκια του μέσα. Πάμε να σας δείξω, παιδιά. Γράφω, ρε. Γράφω. Τώρα μιλάμε. Καλλιτέχνη, τώρα σε βλέπω. Τον βλέπετε, είναι Τίγκα ΑΕΚ, ο Μουσάτος. Τίγκα ΑΕΚ, ρε. Κάτσε, σε πάρω εδώ, περίμενε, zoom. Μόνο ΑΕΚ. Μόνο ΑΕΚ. Καλημέρα, ΑΕΚ. Είναι δυνατός. Είναι ο υπεύθυνος, παιδιά, του ηλεκτρολογικού συνεργείου που βάζει τα ηλεκτρολογικά στις Σουήδες της Νέας Φιλαδέλφειας. Ο φίλος μου, ο Γιάνναρος. Να είστε καλά, Γιάννη μου, για στα χέρια σου. Καλή συνέχεια, αγόρι. Ναι, πάω να τελειώσω, να πάω να φάω, πεινάω. Λοιπόν, πάμε γερά. Από τις 6 έχω ξυπνήσει. Πάμε, παιδιά, βλέπουμε αράδα όλες τοποθετημένες. Πώς τη λένε, οι καμάρες και αυτά που βλέπουμε από πάνω που είναι οι μετόπες. Αυτές εδώ οι συγκεκριμένες, παιδιά, οι τρεις, κοιτάξτε να δείτε τη διαφορά που έχουν με τους άλλες. Εδώ είναι στοκαρισμένες. Βλέπετε, στη ρογμή έχει μπει το λευκό που σας είπα στην αρχή, κάποια κόλλα και μετά ο στόκος, έτσι ώστε να γίνει ενιαίο το σώμα. Πάμε. Τα αποτελέσματα της βαφής του φίλου μου του Νίκου με τα χρώματα της Vive Chrome. Ο Νικόλας φυσικά αυτή την ώρα έχει σχολιάσει. Δεν λαλάκασα και εμένα. Να είναι εδώ μεσημέρι προς απόγευμα να τραβάει πλάνα. Παιδιά, έχουν στηθεί εις καλωσές, έτσι ώστε να πάμε στα μερεμέτια μετά. Πολύ δυναμικά. Με τα παραθύρια. Και ευτυχώς μου το είπατε, ρε παιδιά, γιατί θα μου έχει μείνει απορία. Για ποιο λόγο κατέβηκε τόσο χαμηλά ο σκελετός της βάσης του Etalbot. Είχε κολλήσει το μυαλό μου, ρε παιδιά, πραγματικά. Ήταν ένα στιγμιότυπο το οποίο μέσα στην παραζάλη μου της κινηματογραφήσεως και ομιλίας, της παραλαπίπας δηλαδή, δεν το πήρα γραμμή. Και ευχαριστώ, παιδιά, που ευγενικά μου γράψατε με ευγενικά σχόλια, γιατί ορισμένοι μου γράψατε και μπινιλίκια. Το κατάλαβα εκ των υστέρων. Από τη δω μεριά, εκεί ήταν η 1-2 που έδειχνα και δείχνω τώρα. Εδώ είναι παλιά 23. Πάμε να κάνουμε μια βόλτα στο μπουρί μας. Θα σκαρφαλώσω σαν πυθή και εκεί πάνω. Όχι, δεν σκαρφαλώνω. Γιατί έχω να κάνω και τα ράτσα και έχει περάσει πολύ ώρα, παιδιά, και είμαι πολύ κουρασμένος. Λοιπόν, έχω και τα 85 κιλάκια μου. Είναι ένα καλό περπάτημα αυτό. Μια καλή άθληση να περιδιαβαίνω με τα πόδια γύρω γύρω την Αγία Σοφιά. Επί 3 συναπτάετη, γύρω γύρω όλοι. Βλέπετε, παιδιά, τα αποτελέσματα μέχρι και σήμερα, Παρασκευή 12 του Φλεβάρι. Τι γκάεκ. Τα περιστεράκια εκεί, βλέπετε και αυτές, παιδιά, τις δύο τις μετόπες και αρκετές μετόπες έχουν σοκαριστεί. Μετόπες μόνο, όχι καμάρες. Τα υπολείμματα της προκλήσεις, παιδιά. Πάμε να δούμε τώρα
και το άλλο σύστημα που τοποθετήθηκε, μάλλον ακουμπίστηκε στην, στο δεξιό τμήμα της παλιάς θύρας 21. Ακουμπισμένα και τα δύο, εξάρια είναι αυτά τα μπουριά που θα κομπλάρουνε. Εξάρι και εδώ, τα μάθαμε και αυτά. Πάμε να δούμε τώρα από μέσα από το... με την κάμερα. Βλέπετε τις καλωσές και περιμένουν τα ποδαράκια έτσι ώστε να πατήσουν πάνω-πάνω για να αρχίσει το δέσιμο των σιδερένων αυτών βάσεων. Αυτή δεν είναι βαμμένη. Σε πιάσα offside, Κυριάννη. Τη φέρατε άβαφτη. Αυτή είναι άβαφτη, η τσόντα που βλέπετε ότι είναι σε ορυχάλκινο χρώμα. Μέσα νερά, κρατάει το κήπεδο νερά από τη χρυσή νεροποντή. Βλέπουμε δύο καμάρες και πολλά σκαλοπατάκια. Ωραία. Πάμε έξωθεν. Πώς φαντάζει το κήπεδό μας. Θα γίνει ωραία, ωραία δουλίτσα εδώ πέρα όταν θα κάτσει το Etalbolt. Θα καταλάβουμε τι ρόλο βαράει. Και με αυτό το πλάνο, παιδιά, θα σας χαιρετήσω για δεύτερη φορά. Να είστε όλοι καλά. Όχι, τι χαιρετάω. Αμαξάτα, το κάτω μέρος, το δυτικό. Γεια σου, φίλε μου, γεια. Το δυτικό τμήμα, να δούμε τις εργασίες του δυτικού τμήματος. Τι γκάεκ.